Καλησπέρα αγαπητοί φίλοι, νέο περιστατικό, 4 βάρκες από την Τουρκία με 140 άτομα επάνω επιχείρησαν να περάσουν από τα θαλάσσια σύνορα στην περιοχή ανάμεσα στην Μυτιλίνη, την Χίο και τη Σάμο, προσπαθώντας να επαναλάβουν όσα έγιναν προχθές. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία τόσο δια των δηλώσεων του Προέδρου της Ρετζέπ Ταγί Περτογάν όσο και άλλων Τούρκων ανώτερων κυβερνητικών αξιωματούχων αλλά και αναλυτών ετοιμάζει κλίμα καλοκαιριού 2020. Είναι ξεκάθαρο αυτό, τον είδαμε να βάλει εναντίον του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη λέγοντας δήθεν ότι ο Μητσοτάκης τελείωσε, εννοούσε για εκείνο. Παραβιάσεις στον αέρα, στον εθνικό εναέριο χώρο, στο FIR Αθηνών. Δηλώσεις Τούρκων πολιτικών ενάντια στην Ελλάδα, γεωτρύπανο το τέταρτο που έχει προαναγγείλει η Τουρκία ότι θα το βγάλει στην Ανατολική Μεσόγειο τον Ιούλιο. Όλα αυτά δημιουργούν, το επαναλαμβάνω, κλίμα καλοκαιριού 2020. Επιπροσθέτως, ο Ταγί Περτογάν παρουσίασε το νέο υποβρύχιο 214 της Τουρκίας που καθελκύστηκε και θα είναι επιχειρησιακό, όπως ισχυρίστηκε ο Τούρκος Πρόεδρος, το 2023. Είναι τα 214 που κατασκεύασε η Γερμανία με την Ελλάδα. Έλληνες μηχανικοί και επιστήμονες εργαζόμενοι έλυσαν τα δομικά τους προβλήματα και το Βερολίνο τα δίνει και στην Τουρκία. 4 είναι ένα αναβαθμισμένο ωκεανός έχει η Ελλάς, 6 παίρνει η Άγκυρα που υπολογίζει ο Ερντογάν να είναι επιχειρησιακά μέχρι το 2027. Σε κάθε περίπτωση ευθύνη μεγάλη και των κυβερνήσεων της Αθήνας όπου δεν έβαλαν τις δικλείδες ασφαλείας που θα έπρεπε για να μην παραλάβει η Άγκυρα τέτοιου είδους υποβρύχια. Υπενθυμίζω ότι η Αθήνα παίρνει δικαιώματα από αυτά τα υποβρύχια λόγω ακριβώς της συμμετοχής της στο πρόγραμμα, στις πρώτες κατασκευές. Οι επιτελείς του πολεμικού μας ναυτικού μιλούν για άλλα 2 υποβρύχια, μιλούν και για άλλα υποβρύχια. Έχει κάνει κάποιες αναφορές πριν από μήνες και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ενδεχομένως να δούμε να ενεργοποιείται η οψιόν για 2-14 υποβρύχια. 2 από αυτά αναφέρονται στην οψιόν, στην προαίρεση αυτή, αν θέλουμε να την εφαρμόσουμε, και έχουν ακουστεί και υποβρύχια τύπου 2-12 μικρότερα, τα οποία μπορούν να επιχειρούν σε πολύ μικρότερο βάθος, τα οποία είναι εξαιρετικά για παράκτιες επιχειρήσεις κοντά στα νησιά, κοντά στα παράλια της Μικράς Ασίας. Και εννοώ νοήτο, το έχω πει και σε άλλες εκπομπές τελευταία, όλο το κλίμα, οι δηλώσεις Ερντογάν, οι κινήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, οι προσπάθειες, όπως ανέφερα και στην αρχή της εκπομπής, να εργαλειοποιήσουν το μεταναστευτικό, αναξιοπαθούνται συνανθρώπους μας για να πιέσουν την Ελλάδα και την Ευρώπη, όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα καλοκαιριού 2020. Να είστε όλοι καλά, τα παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε.